Με μια ενημερωτική εκδήλωση και παράλληλα με τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας, γιόρτασε την Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου. 8 Μαΐου έχει κατοχυρωθεί για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος αλλά και για να ενημερωθεί για τη θαλασσεμία, τη μεσογειακή ανεμία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σε αίμα. Γενικά η θαλασσεμική έχουν ανάγκη. Τα μέλη του συλλόγου ενημέρωσαν κατοίκους και επισκέπτες που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης για το τι σημαίνει να είσαι θαλασσεμικός και επεσήμαναν την ανάγκη να αυξηθούν οι εθελοντές αιμοδότες προκειμένου να υπάρχει επάρκεια αίματος. Χωρίς την αιμοδοσία, χωρίς το αίμα, εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αν για κάποιους είναι. Ας βάλουν στην τετράμινη ρουτίνα τους μία ώρα για μας, για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε την καθημερινή μας ρουτίνα. Μία ώρα για τον καθένα από τους αιμοδότες είναι εμάς μία εβδομάδα ζωής. Πόσες μονάδες αίματος χρειάζεται? Ένας θαλασσεμικός μπορεί να χρειαστεί και 100 μονάδες αίματος ανά έτος. Πράγμα που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μόνο από συγγενείς και φίλους. Εγώ έχω μεσογειακή ανεμία από 7 μηνών, είμαι 47 χρονών. Όλα αυτά τα χρόνια όλος ο στενός κύκλος μας έχει δώσει, έχει ξαναδώσει, οπότε κάποια στιγμή έχει κορεστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ συγκεκριμένα θέλω γύρω στους 8 το μήνα. Άρα θέλουμε. Θέλω 100 περίπου το χρόνο. Από 6 μηνών μεταγγίζομαι. 2 φορές το μήνα, από 2 φιάλες, 4 με 5 φιάλες άλλο το μήνα. Όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να καλυφθεί από συγγενείς και φίλους? Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πόσο τέλος πάντων να σε βοηθήσουν οι συγγενείς και οι φίλοι και πόσο να τους ενοχλείς εσύ.